the city. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα. Όπως θα έχετε καταλάβει, ζούμε σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, γέννησε τον πολιτισμό, γέννησε τη φιλοσοφία, γέννησε το Ολυμπιακό πνεύμα. Γέννησε η διπλανή, επιτέλους, ένα μήνα την περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, αυτή η χώρα σε πληγώνει. Γιατί συνειδητοποιείς παντού ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Σοβαρότης μηδέν. Μέσα όμως σε όλη αυτήν την κοινωνική αδιαφορία υπάρχει ένας άνθρωπος, και αυτός είμαι εγώ, ο οποίος θα προσπαθήσει να σταθεί. Να σταθεί, λέγω, στο ύψος των περιστάσεων και να καταγγείλει μέσα από αυτόν τον λιτόχωρο. Λιτόχωρο! Έλα, σουβλάκι, παιδιά! Δεν εννοούσα αυτό. Να καταγγείλει, λέω, μέσα από αυτόν τον λιτόχωρο όλα τα τρισάθλια γεγονότα που γελιοποιούν την κοινωνία μας. Και αυτό γιατί ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Το ταξίδι, λοιπόν, αρχίζει. Φύγε! Για να δούμε τι καταγγέλνουμε σήμερα. Λέγε, σουβλίκι, θα μιλήσεις, άκουσες, θα τα ξεράσεις όλα. Και τους 19 εγώ τους ανέκρινα και δεν μου απάντησε κανείς τίποτα. Πήρα 7. Πώς θα γυρίσεις το σπίτι. Από Πασαλιμάνι τηλεφωνώ. Σαρ, μου λέγε τι θες ρε μεγάλη, πάμε παρακάτω. Πώς θα σου βγάλει από τον κόλο τη σφυρίχτρα. Σκέψου ευρώ. Κάνεις λεπτό. 50 λεπτά, 170. Με το ευρώ καλύτερα. Προβοληθείτε, μυστήρια πλάσματα. Έλατε να κάνουμε μια ομορφιά. Είμαστε εδώ από τα τρίτο. Είναι Παρασκευή μεσημέρι και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Είσαι ο Φιλοκλέρη. 27 ευρώ. Έχω προσφορά αυτή την εβδομάδα. Ξέρεις, έρχονται γκρουπ, σχολεία, καπί. Ορίστε 30. Ω, έφυγε. Ω, στάσου λίγο. Ει, εσύ, στάσου λίγο. Thank you.
10 λεπτά, 34 δραχμές. 20 λεπτά, 68 δραχμές. 50 λεπτά, 170 δραχμές. Μπράβο, τώρα με το ευρώ έπεσαν οι τιμές στα μπουρδέλα. 50 ολόκληρα λεπτά έκατσε εκεί μέσα και πλήρωσε μόνο 170 δραχμές. Μπράβο. Σκέψου ευρώ, μη χάνεις λεπτό. Με το ευρώ, καλύτερα. Δραχμές. Σκέψου ευρώ. Χάνεις λεπτό. 50 λεπτά, 170 δραχμές. 1 ευρώ, 340 δραχμές. Με το ευρώ καλύτερα. Κυρία, ωραίο φουστανάκι έχω. Θέλεις. Όπως καταλάβατε, αγαπημένοι μου φίλοι, σοβαρότης μηδέν. Τώρα είμαι σίγουρος θα αναρωτιέστε, γιατί ζω μέσα σε αυτό το σκοτεινό και ανήλιο υπόγειο, γιατί δεν ανοίγω ένα παράθυρο. Φοβάμαι, αγαπημένοι μου φίλοι, φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως την ώρα που ανοίξω το παράθυρο, βγει ο Κακαουνάκης ή ο Δαραβίγκας ή ο Καραμπελιάς και αρχίζουν να πετάνε λάσπη προς πάσα κατεύθυνση. Έχει παραγίνει το κακό, αγαπημένοι μου φίλοι. Θυμάμαι η μόδα τούτη είχε ξεκινήσει με ένα-δύο παράθυρα το πολύ. Μα τώρα πια έχουν χάσει το μέτρο. Ω. Να το μέτρο. Το βρήκα. Τι καλά, τι καλά. Θα πάω να τους πω ότι το βρήκα να μην το ψάχνουν. Ενώ μεταξύ εσείς δείτε ένα στιγμιότυπο από κάποιο δελτίο ειδήσεων για να καταλάβετε τι εννοώ όταν μιλάω για αυτήν την περιβόητη παραθυρολαγνία. Πονάδουτε ρε, μη πονάδουτε! Όχι όλοι μαζί, Ένας. Μα είναι πράγματα αυτά. Είμαστε εδώ από την Τρίτο. Είναι Παρασκευή μεσημέρι και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αν είναι δυνατόν, επιτρέπετε 35 άνθρωποι να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ανακεφαλαιώσουμε. Έχουμε φτάσει στο εξής σημείο. Δεν ξέρουμε αν η λακκούβα στην οποία έπεσε ο κύριος Βλάσης υπήρχε από πριν ή αν απλά έγινε καθίζηση του οδοστρώματος την ώρα που περνούσε ο κύριος Βλάσης. Κύριε Βλάση, σας ακούμε. Ακούστε, κύριε Καραπατούλα. Καταρχήν, διέκρινα σε κάποιους συνομιλητάδες μου μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα αρνητικό κλείσμα στην ατμόσφαιρα με σκοπό να μειώσουν την πνευματική μου κοντότητα. Αλλά εγώ θα σταθώ στο ύψος μου και θα δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ηρεμήστε, κύριε Βλάση, ηρεμήστε. Καταρχήν, πριν συνεχίσετε, θέλετε να πάμε σε έναν ακόμα συνομιλητή. Να σου πω. Πρέπει να πάμε εμείς αυτόν, γιατί κάνει κρύο έξω. Δεν γίνεται να έρθει αυτό σε εμάς. Λοιπόν, να πάμε σε έναν ακόμα συνομιλητή. Έτσι θα πάμε με άδεια χέρια. Καταρχήν να δούμε πόσοι καλεσμένοι έχουν μιλήσει μέχρι τώρα. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να βοηθήσει λίγο. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να κάνω μια διευκρίνηση, να πω ότι με Χ είναι τα παράθυρα όσων καλεσμένων έχουν ήδη μιλήσει, ενώ με Κυκλάκι είναι τα παράθυρα όσων καλεσμένων έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Αυτό είναι Χ στάνταρ. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Χριστομόγλου, στο παράθυρο 3 καθέτος. Α, ωραία! Έκανα τρίλιζα! Γιούπι, γιούπι, κέρδισα! Έκανα τρίλιζα! Γιούπι, γιούπι, κέρδισα! Κέρδισα! Κύριε γαμώτο, πάλι έχασα! Δεν πήγαινα στον εκατομμυριούχο καλύτερα να τα οικονομήσω! Όπως καταλάβατε, αγαπημένοι μου φίλοι, σοβαρότης μηδέν.
Κοιτάταν μόνο τα παράθυρα στην ελληνική τηλεόραση. Έχετε δει τι συμβαίνει με αυτά τα περιβόητα κρόουλ. Περνάνε συνέχεια πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά στην οθόνη. Λες και όλες οι εκπομπές γίνονται για να μπορούν να περνούν από κάπου τα κρόουλ. Κάθισα προχθές για παράδειγμα να δω την αγαπημένη μου σειρά, το Καλημέρα Ζωή με το Στάθη Θεοχάρη. Και δείτε τι αντίκρισα. Σκουλίκι, άρχισες πάλι να με μιμήσε, ε. Εμπρός. Από εδώ. Τα ξέρια Θεοχάρη συλλάβαμε στο αεροδρόμιο έναν ύποπτο για τρομοκρατική επίθεση. Να τον φέρω μέσα. Και τον ρωτάς. Φέρ' το μέσα γρήγορα. Ύποπτο για τρομοκρατική επίθεση. Λες να είναι τις 17 Νοέμβρη. Έχουμε ήδη συλλάβει 19. Λες αυτός να είναι ο 20ος. Σκουλίκι. Πάω σίγουρα για παράσημο. Να δω που θα το βάλω. Αυτός είναι ταξιάρχη, Θεοχάρη. Μπα, είσαι και γκαστρίμηθος, ρε. Όχι, όχι, δεν μίλησα εγώ. Αστυνομικός που είναι πίσω μου. Αυτός είναι ταξιάρχη, Θεοχάρη. Προσπάθησε να περάσει παράνομα έναν ηχοκόπτη στην πτήση για Μήλο. Ωστε έτσι, Εσκουλίκη. Προσπάθησε να περάσει παράνομα από τον έλεγχο έναν ηχοκόπτη για Μήλο. Και μας περνάς για βλάκες, ρε, εμάς. Έλεγε. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε δει ούτε ηχοκόπτη, ούτε Μήλο. Όχι, δεν καταλάβω. Σκαρμός κάθαρμα. Τι θες να πεις δηλαδή. Ότι ο συνάδελφος Ευαγγέλου από εδώ. Από εδώ. Λέει ψέματα. Πρέπει να ξέρεις, Σκουλίκη, ότι ο Ευαγγέλου είναι από τα υψηλότερα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Και τώρα οι δυο μας, Σκουλίκη. Λέγε ρε, τι τον ήθελες τον ηχοκόπτη και μη μου πεις για να κόψεις τα νύχια σου. Ναι, γι' αυτό τον έχω. Καλά ρε, μας περνάς για μαλάκες. Λέγε. Ξέρω εγώ, μπορεί και να είσαστε. Τι να πω, πρώτη φορά σας γνωρίζω και δεν θέλω να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα. Κάνεις και πνεύμα ρε Σκουλίκη. Μίλα ρε, λέγε. Τι τον ήθελες τον ηχοκόπτη μαζί σου. Σας είπα για να κόψω τα νύχια μου. Δεν θα χρειαστεί, δεν στα βγάλω εγώ. Χούμορ κάνω, χούμορ. Δεν μου λες ρε, γιατί σε κόφτει τόσο πολύ για τα νύχια σου. Τι είσαι, πιανίστας. Όπου ξεκούρδιστο είναι. Όχι, μάγειρας. Μάγειρας. Πουλάκι μου. Και σαν τι μαγειρεύεις δηλαδή. Μαγειρεύω τα πάντα. Μουσακά, σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Δεν μου λες ρε Σκουλίκη. Τα σουτζουκάκια πώς τα φτιάχνεις. Γιατί είχα μια διαφωνία προχθές με τον ταξίρεχο το Λεβέντακα. Την ώρα που κάναμε έφοδο σε μια γιάφκα για τα σουτζουκάκια. Εσύ βάζεις κόρδο. Βάζω. Κι εγώ, τι άλλο βάζεις. Κρεμμύδι, λίγο λαδάκι και βασιλικό. Βασιλικό. Όταν λες βασιλικό, ποιον εννοείς. Το λικουρέζο, τον καρατζαφέρι, ποιον. Να σου πω. Εγώ βάζω και δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο. Ναι, ένα δέντρο που έχω φέρει από το Λίβανο. Δεν μου λες. Εσύ βάζεις και κίμινο. Ναι, βάζω και. Άκου, Σκουλίκη. Θα τα ξεράσεις όλα πριν προλάβεις να πεις κείμενο. Λέγε ρε, είσαι τρομοκράτης και σε ποια οργάνωση ανήκεις. Στη 17 Νοέμβρη, στον Έλα, έλα Σκουλίκη, μίλα, μη μου κάνεις το δύσκολο, μίλα είπα! Ωπα, περίμενε λίγο γιατί βγαίνουν οι αριθμοί του Super 3. Για να δούμε, πιάσαμε τίποτα. Κοίτα φίλε μου ατυχία, βγήκε το 354 και έχω παίξει το 947. Δίπλα έπεσε, τέλος πάντων. Εδώ εμείς τα δικά μας. Λέγε Σκουλίκη, θα μιλήσεις, άκουσες, να τα ξεράσεις όλα. Γιατί εγώ είμαι ο ταξιέρχος Θεοχάρης. Δεν με ξέρεις καλά. Και κάτι σκουλίκια σαν και εσένα τα κάνω με τα κρεμμυδάκια μαλάχινα μου. Άκουσες, θα μιλήσεις, Σκουλίκη. Θα μιλήσεις, θα τα ξεράσεις όλα. Λέγε ρε, είσαι τρομοκράτης. Ποιος σου έδωσε τον ηχοκόπη, ε. Γιατί το μετέφερες στο αεροπλάνο μέσα, μίλα Σκουλίκη. Θα τα ξεράσεις όλα, άκουσες. Άκουσες. Αυτό το διαβάζει. Λέγε Σκουλίκη. Μιλήσεις, Σκουλίκη, εμένα. Δεν με ξεγελάνε αυτά, κατάλαβες. Δεν με ξεγελάνε τίποτα από όλα αυτά που μου λες. Ότι δεν έχεις καμία ανάμειξη. Σκουλίκη, θα τα ξεράσεις όλα. Όλα, Σκουλίκη. Όλα. Ξέρεις πώς έχουν ανακρίσει. Κάνω εγώ εδώ μέσα ανακρίσει συνέχεια. Δεν το ξέρεις αυτό. Και τους 19 εγώ τους ανέκρινα. Και δεν μου απάντησε κανείς τίποτα. Κουβέντα δεν μου είπανε. Γι' αυτό αναλαμβάνε άλλοι. Κατάλαβες, Σκουλίκη. Μιλήσεις όλα. Τα πεις όλα. Όλα, Σκουλίκη. Δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο, το κατάλαβες! Δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο, το λέω!
Δεν το ξέρεις καλά, Σκουλίκη. Θα ξεράσεις όλα. Θα μιλήσεις, βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Στο λέω. Με εξυπηρέτησαμε εδώ. Βλέπεις ότι δεν παίρνω χαμπάρι, δεν μασάω. Στο λέω για τελευταία φορά, ε. Θα μιλήσεις, άκουσες! Θα μιλήσεις! Καλά, ρε. Τι χτύπια μου τόση ώρα, αφού δεν φαίνεται τίποτα. Να σου πω. Να κεράσω κάτι, θα πιείς τίποτα. Βάλε. Καλά, βγαίνω εδώ. Θα έκανα λάχανο το μεσημέρι. Αυτό δεν με πείραξε. Για λέγε τώρα. Τι κάνανε, το ίδιο. Κάνα κομμενάκι τραβάμε. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, που είναι στην οργάνωση. Ποια οργάνωση? Έλα, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Δεν μας βλέπει κανείς αφού έχει πήξει ο Θόρης στα κρόουλ. Λέγε, μίλα, πες τα μόλα εμένα. Καλομόρο, καλό. Καλό. Καλά, και εγώ τραβάω ένα μωράκι από εδώ μέσα. Δεν πες, δεν μιλάμε. Σου λέω έτσι, από εδώ, από εκεί. Ωραία, φύγω να κουλούν. Λέγε, Σκουλίκη, θα τα ξεράσεις όλα, άκουσες, θα μιλήσεις. Λέγε, λοιπόν, η λέξη έλα σου λέει τίποτα? Όχι. Όχι, ε. Η πρώτη Μάη. Η πρώτη Μάη. Να έχω να πληρώσω ένα γραμμάτιο. Κάνεις και πνεύμα, ρε, κάθραμα. Ε. Κάνεις και πνεύμα. Σας λέω ότι δεν έχω καμία σχέση με την τρομοκρατία. Είμαι αθώος! Είμαι αθώος! Να σου πω κάτι, φιλαράκο. Όλα αυτά που λες, εμένα από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν, κατάλαβες? Γι' αυτό σου λέω, θα μιλήσεις. Άκουσες! Ξαναβγαίνουν τα κρόουλ πάλι. Κατάλαβα. Δεν μου λες. Κάνα στίχημα παίζεις. Μια φορά. Ωραία. Λοιπόν, λέγε. Μπράντφορντ Κρυστάλ Παλάς. Ξέχασα να βάλω χαρτί. Όπως καταλάβατε, αγαπημένοι μου φίλοι, σοβαρότης μηδέν. Η γελοιότητα που μας περιβάλλει έχει φτάσει στο ζενίθ. Μέχρι και διαγωνισμό με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ φτιάξανε. Αλλά και πάλι, τι είναι αυτό με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ? Είναι όντως δυστυχής όσοι κατοικούν στην άγωνη γραμμή. Ανύπαρκτη υγεία, μηδαμινή ιατρική περίθαλψη. Ιδού ένα παράδειγμα. Θα πάρω ένα τηλέφωνο σε ένα κέντρο υγείας στην άγωνη γραμμή. Να δείτε ότι δεν θα είναι κανείς εκεί. Παρακαλώ. Πέσαμε σε γόνιμη γραμμή. Τέλος πάντων, δείτε το βίντεο που ακολουθεί και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πολύ κουραστική μέρα η σημερινή. Γιατί, Δόκτωρ Τζιβάγκο, τι κάνατε? Μόλις τώρα τελείωσα την εξέταση στα μάτια του Σάββατου Ξηρού. Του Σάββατου Ξηρού? Του Σάββατου Ξηρού. Εγώ δεν έκανα όλες τις επεμβάσεις στα μάτια του Σάββατου Ξηρού. Δεν το ήξερα. Εγώ το ήξερα, γι' αυτό σου το είπα. Σωστός. Και ήταν πετυχημένες? Μόνο πετυχημένες. Τι είναι αυτή η θόρυβη? Α, δεν είναι τίποτα. Ο Σάββας ο Ξηρός ψάχνει να βρει την πόρτα για να φύγει. Τελικά οι φακοί επαφής που του έβαλα έκαναν καλή δουλειά. Τι καλή? Αυτός δεν βλέπει τίποτα. Ε, ναι. Γι' αυτό λέγονται φακοί επαφής, γιατί περπατάει μόνο με την επαφή. Σωστός. Μάλιστα. Πω, εγώ πείνασα. Πω, κι εγώ πείνασα. Τι λέει, να τσιμπήσουμε κάτι? Πω. Ναι. Να σου πω, θες να πάω να φέρω κάτι απ' έξω? Και δεν πάτε. Πάω. Πώς σου φαίνεται? Τι είναι αυτό? Στα αυτοδοχείο. Δεν βρήκα τίποτα άλλο απ' έξω. Σωστός.
Καλά, αφήστε. Θα πάω να παραγγείλω εγώ. Όπως θες. Τι έγινε, έχει αντίλαλο. Θανάση, πού είσαι, αδερφέ, χρόνια και ζαμάνια. Χαθήκαμε, πού είσαι τόσο καιρό. Έχω μπλέξει, ρε, άστα, θα στα πω άλλη φορά. Δεν μου λες, είσαι ελεύθερος τώρα, έχεις κάποιο ραντεβού. Όχι, όχι, ελεύθερος. Περάστε έξω, κύριε. Θα συνοπίσω όταν έρθει η σειρά σας. Μαζί μου είναι ο κύριος. Ο αδερφός μου είναι. Ο αδερφός σου. Και έλεγα ποιον μου θυμίζει, ποιον μου θυμίζει. Ήδη και παράλλαχτη, ε. Καλά, γιατί είναι ντυμένος έτσι. Πάλι σε κανένα πάρτι μας και είχατε πάει. Δεν είναι ντυμένος, χτυπημένος είναι. Χτυπημένος, καλά, πώς χτύπησε. Άσε, μεγάλη ιστορία. Α, καλά, μα βαριέσαι να μου την πει, δεν σε πειράζω. Τι ανανέα, σπίτι όλοι καλά. Όχι, δεν βαριέμαι, γι' αυτό είμαι εδώ. Ο αδερφός μου έχει πρόβλημα. Σε παρακαλώ, μην ακουμπάς τα χέρια σου εδώ. Χτες καθαρίσαμε. Τι πρόβλημα. Να, ξαφνικά χθες το απόγευμα τον έπιασε ένας πόνος στην κοιλιά. Μήπως ήταν κοιλόπονος. Ναι, κάτι τέτοιο. Είδες, αμέσως το κατάλαβα. Σωστός. Σε παρακαλώ, σου είπα, μην ακούμπας τα χέρια σου εδώ. Χθες καθαρίσαμε. Να σου πω, πήγαινε πάρε εκείνο το σκάμπο και φέρ' το εδώ. Και μετά τον έπιασε διάρρεια. Διάρρεια. Να σου πω, ο αδερφός σου μήπως μένει σε διάρρη. Ναι, γιατί. Γιατί είναι γνωστό ότι το διάρρη προκαλεί διάρρεια. Σωστός. Ευχαριστώ. Καλά, και από μία διάρρεια έγινε έτσι. Όχι, απλά ο αδερφός μου μένει στην Κάλυμνο, άγονη γραμμή, καταλαβαίνεις. Πήγε εκεί στο κέντρο υγείας να του δώσουν κάτι, κάνα φάρμακο, καμιά ασπιρίνη, και επειδή δεν έχουν ούτε ασπιρίνη, του είπαν ότι καλύτερα είναι να μεταφερθεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Πήγε το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, τον πήρε, και λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα κάτι έπαθε, ξαφνικά δεν ξέρω, χάλασε και έπεσε στο πήλιο. Στο πήλιο? Εκεί έσπασε το κεφάλι του. Και καθώς προσπαθούσε να βγει από τα συντρίμια, έπιασε μια δυνατή βροχή. Εκεί βγήκαν σε λιγκάρια και άρχισαν να το επιτίθενται. Όχι. Δεν μπορούσε να δει από την πολύ βροχή και πήγαινε πέρα δόθε στο πήλιο. Α, έκανε δηλαδή peeling. Σωστός. Όχι, ευτυχώς από την πολύ βροχή το βουνό έπαθε καθίζηση και τον κατέβασε μέχρι κάτω, στο Βόλο. Εκεί έσπασε το χέρι του. Καλά, γιατί του το έχουν δέσει πάνω από το μανίκι. Γιατί κρύωνε, δεν έβγαζε το παρτό με τίποτα. Εκεί τον είδανε κάτι περαστική και φωνάξανε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε και επειδή δεν ήταν τυχερό να πάει στην Αθήνα, αποφάσισαν να τον πάνε στη Θεσσαλονίκη. Στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη όμως, το ασθενοφόρο έπεσε σε μια λακκούβα που είχαν ανοίξει οι βροχές και ανετράπη. Εκεί έσπασε το πόδι του. Α, τον κακομύρι. Και μετά? Επειδή είχε τρομάξει το μάτι του από το ΕΚΑΒ, φοβήθηκε να φωνάξει άλλο ασθενοφόρο και αποφάσισε να πάρει μόνος του το λεωφορείο του ΧΤΕΛ και να έρθει εδώ στην Αθήνα σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο όμως έξω από τη Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο του ΧΤΕΛ ανετράπη και έπεσε μέσα στον Αλιάκμονα. Στον Αλιάκμονα? Ναι. Βγήκε όμως μόνος του μέσα από το λεωφορείο, με πήρε τηλέφωνο και πήγα και τον πήρα. Α, και μέχρι εδώ θα τον έφερες με τα πόδια, ε. Γιατί αν ερχόσαι με αυτοκίνητο. Ναι, με τα πόδια. Στραμπούληξα όμως το δεξί μου το πόδι σε ένα πεζοδρόμιο. Α, είπα κι εγώ. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, αφού όπως μου είπες έπεσε στον Αλιάκμονα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τον ψάξουμε καλά-καλά, να δούμε μήπως έχει. Τίποτα κατάγματα? Όχι, κανένα ψάρι στις τσέπες του. Ο Αλιάκμονας φημίζεται για το ψάρι του. Τι σου λέγα? Αδερφή! Μάλιστα, δόκτωρ Ζιβάγκο. Δεν πιστεύω να παρήγγειλες. Όχι, ακόμα ψάχνω. Ωραία, λοιπόν, πάρε αυτές τις δύο ψαρούκλες, βάλτε να ψήνονται και πετάξω απέναντι στο σούπερ μάρκετ και πάρε 10 μέτρα σκηνή, καμιά πενταριά μανταλάκια και μια κεραία τηλεοράσεως. Γιατί? Γιατί απόψε από ό,τι βλέπω θα την κάνουμε ταράτσα. Σωστό. Η είσοδος της ΔΕΗ στο χώρο της τηλεφωνίας ήταν ένα μεγάλο βήμα. Ένα βήμα όμως που τάραξε τα λιμνάζοντα νερά όλων των δέκο που ξαφνικά βλέπουν να μπαίνουν και άλλοι στα χωράφια τους. Έτσι, πλέον σχεδόν όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και συγκεκριμένα ο ΟΤΕ, η ΕΙΔΑΠ, τα ΕΛΤΑ, ακόμη και οι Ολυμπιακοί, αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και σε νέες δραστηριότητες. Το ξεκίνημα λοιπόν έγινε με τη ΔΕΗ, η οποία αποφάσισε να μπει στα χωράφια του ΟΤΕ, φτιάχνοντας μια νέα εταιρεία τηλεφωνίας. Λόγω απειρίας όμως της ΔΕΗ, δεν έλειψαν τα διάφορα μικροπροβλήματα. Έλα, μάνα μου! Έλα, μάνα μου! Έλα, μάνα μου!
Τώρα σ' αγαπώ πολύ. Άρθω. Τι έγινε ρε παιδιά. Θα έπεσε η ασφάλεια. Αφού μιλάμε όλοι μαζί, μια στιγμή να πάω να δω. Τίποτα δεν έχει. Έλα μωρό μου, δεν στα τίποτα, μία διακοπούλα. Όχι, σε αγαπώ μωρό, φιλέ. Πότε, βλέποντας ότι η ΔΕΗ μπήκε στα χωράφια του, αποφάσισε κι αυτός με τη σειρά του να μπει στο χώρο της ΕΙΔΑ. Παρακαλώ. Έλα ρε μεγάλε, τι έγινε. Μπάνιο κάνω. Α, και εσύ μπάνιο κάνεις. Καλά, φοβερός ότι από τότε που μπήκε στην ΕΙΔΑ. Ναι, εντάξει. Άντσε πόνο αργότερα γιατί σούν στα μάτια μου, ναι. Άντε, γεια. Αμάν, ξέχασα να του πω να πάρει την Αλίκη. Η δρύση σας είναι σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Your water tap is being diverted. Please hold. Μιλάει ο Λήθιος. Λά τον πάρα αργότερα. Έχω τάση από το κοπτρία. Έτσι η ΕΙΔΑΠ αποφάσισε και αυτή με τη σειρά της να μπει στο χώρο της ΔΕΗ. Τι είναι μωρό μου, τόσο πολύ σ' αρέσει. Όχι, ξέχασα να πάρω το χάπι μου. Θα με σκοτώσει μάνα μου έτσι και το μάθει. Μια στιγμή να πάω να φέρω λίγο νερό. Πού στην κουζίνα. Ποια κουζίνα. Καλά δεν ξέρεις ότι τώρα πια η ΕΙΔΑΠ κάνει θαύματα. Με την είσοδο της ΕΙΔΑΠ λοιπόν στα χωράφια της ΔΕΗ, η ζωή μας έγινε ακόμα πιο απλή. Βλέποντας όλη αυτήν την κατάσταση, τα ελληνικά ταχυδρομεία δεν μπορούσαν να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια, γι' αυτό αποφάσισαν και αυτά με τη σειρά τους να μπουν δυναμικά στο χώρο της ΕΙΔΑΠ. Πάλι διακοπή, ΕΙΔΑΠ να σου πετύχει. Ανοιχτά είναι! Από πού κλείνεις. Στο χώρο της ΕΙΔΑΠ όμως αποφάσισε να μπει και μία ακόμα δημόσια επιχείρηση, η Ολυμπιακή. Ευχαριστώ. Ανακοίνωση. Η Ολυμπιακή σας ενημερώνει ότι το νερό θα καθυστερήσει για 10 λεπτά. Η Ολυμπιακή σας ενημερώνει ότι το νερό θα καθυστερήσει για άλλα 10 λεπτά. Ανακοίνωση. Η Ολυμπιακή σας ενημερώνει ότι η πλήση 717 με προορισμό το κεφάλι και το σώμα σας ματαιώνεται. Όχι ρε γαμώτο, πάλι άπλητος θα πάω στο πάρτι. Κατάλαβα, όλοι θα χορεύουνε μπλούς και εγώ θα καθόμουν μόνος μου στη γωνία. Τα γίνει ρε γαμώτο,
Από τότε που μπήκε η Ολυμπιακή στην ΕΙΔΑΠ, έχουμε πει το νερό νεράκι. Μπορεί λοιπόν η Ολυμπιακή να μην τα κατάφερε στο χώρο της ΕΙΔΑΠ, αλλά δεν το έβαλε κάτω, αποφάσισε να μπει και στο χώρο της ΔΕΗ. Ανακοίνωση. Η Ολυμπιακή σας ενημερώνει ότι το Γιουβέτσι θα καθυστερήσει για 20 λεπτά. Κατάλαβα. Κάτσε να παραγγείλω μια πίτσα απ' έξω για να φάω στα σίγουρα. Όπως καταλάβατε, αγαπημένοι μου φίλοι, σοβαρότης μηδέν. Τι είναι πάλι αυτό? Ένας φάκελος. Λευτέρης Πανταζής. Τι θέλει, να πάω στο μαγαζί που τραγουδάει? Απορώ πως τολμά να καλεί έναν άνθρωπο του πνεύματος στο άντρο του εινοπνεύματος. Δεν λέω, έχει τα κομμενάκια εκεί ωραία με τα βυζάκια έξω, τα κολαράκια, κάνουν κάτι κουνήματα, έτσι παίρνεις το ματάκι σου. Αλλά όχι, όχι. Δεν είναι σωστό να μην πάω. Θα πάω. Για να δω. Τι είναι αυτό? Εισιτήριο διαρκείας για τον Πανιόνιο. Α, είναι για τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο. Για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Ένας λαϊκός τραγουδιστής να είναι πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Φαντάζεστε πώς θα μιλάει στους ποδοσφαιριστές του? Πάρτε μια γεύση. Που σημαίνει, άμα κερδίζουμε εντός έδρα αγώνες και παίρνουμε ισοπαλία εκτός έδρα αγώνες, τότε Πανιόνιος πάει σίγουρα Champions League. Τώρα, όσο αφορά ήττα από Ηρακλή, χάσαμε πολύτιμους βαθμούς, αλλά εμείς κοιτάμε μπροστά. Αυτά από μένα. Τώρα θα σας πει και δύο λόγια πρόεδρος Πανιωνίου, Λευτέρης Πανταζής. Και θέλω θέλω γη στα εκτός να μου παίρνεις, θέλω γη το βαθμό να μου παίρνεις, θέλω γη ο Πανιώνιος να είναι απειλή. Θέλω γη, θέλω ισοπαλία, θέλω γη, παύλα και τελεία, θέλω γη, μόνο έτσι θα βγούμε Champions League. Προπονηθείτε μυστήρια πλάσματα, έλατε να κάνουμε μια ομορφιά, να βγούμε στην Ευρώπη, βασανιστείτε. Όσο για την ήττα του Ηρακλή, δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω, γιατί όλοι ξέρουμε πως. Ήταν κι αυτό μια αδυχία, φυσικά. Εγώ δεν λέω ότι φταίγαν τα κοράκια, παρότι παίξατε ωραία, βρε παιδιά. Μοιραίο ήτανε να φάμε τρία κολάκια. Μοιραίο ήτανε να φάμε τρία κολάκια. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, δεν καταφέραμε να πάρουμε διπλό, γιατί ρουφήξαμε τα τρία γκολ. Το ξέρω, χάσαμε πολύτιμο βαθμό. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, δεν καταφέραμε να πάρουμε διπλό, γιατί ρουφήξαμε τα τρία γκολ. Το ξέρω, χάσαμε πολύτιμο βαθμό. Όπως καταλάβατε, αγαπημένοι μου φίλοι, σοβαρότης μηδέν.
Φαντάζεστε τώρα ποιο θα ήταν το τραγικό της υπόθεσης τούτης. Αν για παράδειγμα μετά το Λευτέρη Πανταζή και άλλοι λαϊκοί τραγουδιστές αποφάσισαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και όχι αναγκαστικά σαν πρόεδροι, αλλά σε άλλα πόστα. Ο Βασίλης Καράς, ας πούμε, να αναλάμβανε έφορο στον ΠΑΟΚ, να πλένε δηλαδή σόβρακα και φανέλες. Ο Αντώνης Ρέμος, μασέρ του Ηρακλή. Ή ο άλλος, ο γνωστός λαϊκός γάβρος, λαϊκός βάρδος, Νότης Φακιανάκης, να άρχιζε να παρουσιάζει την εκπομπή Θύρα 7 του Τάκη Τσουκαλά στο TV Magic του Πειραιά. Πειραιά 7. Ολυμπί, Ολυμπί, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπί, Ολυμπί, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Γεια χαρά. Και πάλι κοντά σας ο Νότης. Όπως βλέπετε δίπλα μου σήμερα έχω την Πόπη τη Λουλουδού. Άλλο κομμάτι σας έφερα σήμερα. Να πω ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Μίτσος, ο μέτρη που έχω στο μαγαζί. Ενώ στο ερκοντήσιον είναι ο αδερφός μου ο Γιώργος. Γιώργο, κλείς το ερκοντήσιον ρε, θα αρρωστήσουμε. Κλείς το ρε, να έρθω εκεί πέρα και σου... Θα και τελείωνε σου λέω. Κλείς το ρε, σου λέω, θα αρρωστήσουμε, θα πλευριτώσουμε εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, αφού ξέρεις είμαι τρελός εγώ. Δεν παίρνω χαμπάρι. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Είδα τις προάλλες τι έγινε στον Ιωνικό, με το κοράκι, τον Τρικάλι. Ρε κλωτσές που θέλει αυτός, που πάει και τη λες και εσύ. Αλλά εντάξει, τη φυλάω. Δεν θα είσαι στο μαγαζί, δεν θα σηκωθεί να χορέψει κανένα ζεμπέκικο. Έχει να φάει κάτι μύτα που θα είναι όλα δικά του. Καλά δεν κάνω. Λοιπόν, γραμμή. Γεια σου, μεγάλε Νότι. Γεια σου και εσένα. Από Πασαλιμάνι τηλεφωνώ. Μου λέει, τι θες ρε μεγάλε, πάμε παρακάτω. Θρύλος και πάλι θρύλος, μεγάλε. Εμείς στο αίμα μας δεν έχουμε αιμοσφαίρια, έχουμε θρυλοσφαίρια. Ωραίο αστείο αυτό ρε μεγάλε. Λέγε τι θες να πάμε παρακάτω, τελείωνε, έχουμε και δουλειές. Καλά και το 7ο δικό μας ήταν, ε. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Ας βαζέλες να κουνιούνται, τους περιμένουμε στη Ριζούπολη με ανοιχτές αγκάλες. Και αυτούς και τα κοράκια τους. Αλήθεια ρε Νότι, αν μας ακυρώσουν στη Ριζούπολη κανένα γκόρ σαν αυτό του Ιωνικού, τι θα κάνουμε στο κοράκι, ε. Θα το βάλουμε τη σφυρίχτρα εκεί που ξέρει, ε. Καλά είσαι. Και τι θα τραγουδάει όλη μαζί η κερκίδα, ε! Τι θα τραγουδάει! Πώς θα γυρίσεις στο σπιτάκι σου τη νύχτα, ποιος θα σου βγάλει από τον κ*** τη σφυρίχτρα, τα κοκαλά σου από το ξύλο θα πονάνε, για σένα ναι φοβάμαι. Σαν διαιτητής θέλεις τις φάπες σου, θέλεις κλωτσιές, θέλεις τις μάπες σου να συμμορφωθείς. Εσύ κατέστρεψες το άθλημα, στον πάω δίνεις το πρωτάθλημα, μα να θυμηθείς. Πως στη Ριζούπολη σαν θα έρθεις για να παίξεις, οι φιλαθλοί μας θα σε κάνουνε κομμάτια, ξύλο πολύ θα φας που δεν θα το αντέξεις, για σένα ναι φοβάμαι. Πως θα γυρίσεις στο σπιτάκι σου τη νύχτα, ποιος θα σου βγάλει από το τη σφυρίχτρα, τα κοκαλά σου απ' το ξύλο θα πονάνε,
για σένα ναι φοβάμαι. Γιώργο, άνοιξε το ερκοντήσιο, ρε. Άνοιξε το ερκοντήσιο, ρε, άνοιξε το, ρε. Μην έρθω εκεί πέρα τώρα και σου. Και τα είπαμε προηγουμένου, τα ξαναπούμε τώρα. Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά, αφού ξέρεις δεν παίρνω χαμπάρι. Θα έρθω εκεί, έρχομαι τώρα, μα. Το λέω, ρε. Έρχομαι τώρα, θα σε.